Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πικάντικο επεισόδιο του Kitchen Lab. Γιατί θα φτιάξουμε πικάντικες γαρίδες με καρύδα, κουρκουμά και μπόλικα μπαχαρικά. Πραγματικά θα κάνουν τις γαρίδες ολοκληρωμένο γεύμα. Πάντα ψάχναμε έναν τρόπο για να συνοδεύσουμε τις γαρίδες μας με τον υδατάνθρακα και να είναι ολοκληρωμένο γεύμα. Και σήμερα θα σας δώσω την καλύτερη ασιάτικη εκδοχή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε τις γαρίδες μας. Έχω ωραίες γαρίδες καθαρισμένες και θέλουμε ένα τηγανάκι τύπου wok αντικολλητικό πάνω στη φωτιά να κάψει πάρα πολύ καλά. Πρώτο βήμα, πρέπει να μαριναρούμε τις γαρίδες μας. Με τι θα μαριναρίσεις τις γαρίδες σου, φιλελάκι? Αλάτι, άλλο. Λοιπόν, άκου να σου πω. Όντως μπορούμε να μαριναρούμε πολλά πράγματα τις γαρίδες εφόσον τις σερβίρουμε σκέτες. Αλλά επειδή θα κάνουμε ένα φαγητό εδώ που θα είναι μέσα σε σάλτσα γαρίδες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μαριναρούμε τις γαρίδες με πολλά μπαχαρικά. Γιατί τους αλλιώς όλα τα μπαχαρικά που θα πάνε στη σάλτσα. Οπότε καλύτερο είναι να κάνουμε μια πολύ δυνατή σάλτσα και ουσιαστικά το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει να κάνουμε τις γαρίδες είναι να τις δώσουμε ένα ωραίο καραμελένιο χρώμα. Και αυτό θα το κάνουμε πώς. Θέλουμε πιπέρι, αλάτι. Και βλέπεις, δεν το λυπάμαι τα αλάτι. Θα ρίξουμε αλατάκι στις γαρίδες. Ελάχιστη ζάχαρη. Και ελαιόλαδο. Η ζάχαρη θα καραμελώσει τις γαρίδες μας. Θέλουμε να ψήσουμε ελάχιστο χρόνο στο τηγάνι. Το αφήνουμε να κάψει καλά. Και το ελαιόλαδο που θα ρίξουμε εδώ πέρα είναι περίπου 2 κουταλιές σούπας, όχι παραπάνω. Κοίτα τώρα. Ανακατεύω καλά. Και η ζάχαρη, φιλελάκι, θα κάνει τη διαφορά σε αυτή τη συνταγή. Τώρα, το τηγάνι μου έχει κάψει. Για να δούμε. Φαίνεται να έχει κάψει. Ρίχνουμε τις γαρίδες μέσα, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη. Σε αυτό το σημείο δεν μας ενδιαφέρει να ψηθούν οι γαρίδες, μας ενδιαφέρει να δώσουμε ένα πολύ ωραίο χρώμα. Εντάξει, άρα πόση ώρα θα ψήσουμε τις γαρίδες? 5 λεπτά να τις ψήσουμε, ρε, και τελειώσαμε. Θέλουμε να ψήσουμε ελάχιστο χρόνο. Οπότε, όση ώρα σουτάρω τις γαρίδες και βλέπεις, δεν τις κουνάω όλη την ώρα, θα κουνήσω 2-3 φορές. Όση ώρα ψήνω τις γαρίδες, πάμε να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Χρειαζόμαστε μία κρεμμυδάρα εδώ. Και θέλουμε να την κόψουμε μικρά κυβάκια τύπου μπρινουάζ. Αλλά βέβαια αυτό το κρεμμύδι που πήρα εγώ ήταν τεράστιο. Οπότε θα βάλω μισό, αλλά ουσιαστικά είναι ολόκληρο. Γιατί αυτό ήταν τεράστιο. Άμα είναι μεγάλο θα βάλετε μισό, άμα είναι μικρό θα βάλετε ολόκληρο. Οπότε ένα κρεμμύδι. Οπωσδήποτε για να κάνουμε κάτι ασιατικό τι χρειαζόμαστε? Σκόρδο. 2 σκελίδες σκόρδο. Και βάζουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι μαζί. Τώρα, γαρίδες. Για να δούμε. Το βλέπετε αυτό το καραμέλωμα που κάνανε μαζί με τη ζάχαρη? Αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε. Θέλουμε να καραμελώσει η ζάχαρη, να γίνει ωραία, να γίνει τραγανή και στο τέλος θα δώσει μια υπέροχη γεύση στο φαγητό μας. Γυρίστηκε από την άλλη. Δεν τις γύρισα. Στη μέση ακόμα δεν έχουν ψηθεί. Άσχετα που έχουν πάρει αυτό το υπέροχο χρώμα απ' έξω, το καραμελένιο, στη μέση δεν έχουν ψηθεί. Το χρώμα το έχουν πάρει από τη ζάχαρη. Και θα κάνει κρούτσου-κρούτσου αν τις δοκιμάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα πάρω ένα πιατάκι. Αυτό. Εδώ. Και κοιτάξτε εδώ. Οι γαρίδες είναι ομές μέσα, δεν έχουν ψηθεί, άσχετα που φαίνονται έτσι. Ήρθε η ώρα όμως να συνεχίσουμε τη συνταγή μας στο τηγάνι. Τι θα ρίξουμε? Θα ρίξουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Περίπου 1-2 κουταλιές σούπας. Και προσθέτουμε κρεμμύδι σκόρδο μέσα. 1-2. Τώρα όλα έχουν αρχίσει να παίρνουν το δρόμο. Λοιπόν, καθώς πρόσθεσα μέσα το κρεμμύδι και το σκόρδο, ήρθε η ώρα να προσθέσω και τα αρωματικά μου. Θα προσθέσω μέσα τι μαράκι. Θέλουμε να τις κάνουμε πικάντικες οι γαρίδες, οπότε τι πρέπει να βάλουμε? Μπούκοβο. Για να τις κάνουμε έξτρα πικάντικες, θα προσθέσουμε μέσα και λίγο τζίντζερ. Το τζίντζερ, καθαρά θέμα επιλογής, θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά μου γιατί είναι δυνατή. Είναι αναλόγως πόσο πικάντικες θέλετε να τις κάνετε, αλλά άμα δεν βάλουμε τζίντζερ, χάνουμε αυτό το Asian χαρακτήρα που θέλουμε. Οπότε βάλτε τζίντζερ. Θέλουμε να το κάνουμε Asian, θέλουμε να το κάνουμε sexy, θέλουμε να το κάνουμε ωραίο. Οπότε μην το λυπηθείτε. Τρίβουμε το τζίντζερ. Νομίζω αυτό είναι αρκετό. Λοιπόν, βάζουμε τώρα πάνω στη φωτιά και να θυμίσω τι έχουμε μέσα. Κρεμμύδι, σκόρδο, μπούκοβο, Παναγία μου, και το τζίντζερ. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα αρωματικά μας. Λοιπόν, τι έχω εδώ? Μάραθο και κόριανδρο. Θα βάζω σε ένα γουδί, σπάω καλά και όταν τα σπάσω θα βγάλω αυτή τη φρεσκάδα που έχουν. Και έτσι όπως είναι, θέλω άλλα μεγάλα κομμάτια, άλλα μικρότερα, τα ρίχνω μέσα μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Φανταστείτε τώρα αρώματα που υπάρχουν εδώ πέρα. Πραγματικά, κάντε το εικόνα. Γιατί έχει το τζίντζερ, έχει το μάραθο, έχει το κόριανδρο, έχει το μπούκοβο, έχει το σκόρδο. Είναι πραγματικά μία βόμβα γεύσεων σε αυτό το τηγάνι και συγχρόνως έχει και όλη τη γεύση που αφήσαν οι γαρίδες.
Και τώρα πάμε να κάνουμε μία sexy σάλτσα. Η sexy σάλτσα θα γίνει πάρα πολύ απλά με δύο υλικά. Τι είναι αυτό? Είναι κουρκουμά σλάκι. Είναι το βασικό συστατικό από το κάρι και ουσιαστικά μας δίνει αυτό το υπέροχο χρώμα στα φαγητά μας. Θα κάψω λίγο τον κουρκουμά μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά και ο κουρκουμάς έχει την ιδιαιτερότητα να δίνει ένα ωραίο κυτρινοπό χρώμα. Αλλά αυτό το κυτρινοπό χρώμα για να το πάρουμε χρειαζόμαστε και μία σάλτσα. Εδώ πέρα θα προσθέσουμε κρέμα γάλακτος ή θα βάλουμε κρέμα καρύδας. Εγώ προτιμώ να βάλω κρέμα καρύδας γιατί θα μου δώσει την απόλυτη Asian αίσθηση. Κοιτάξτε εδώ, κυτρίνησε κατευθείαν η σάλτσα, το βλέπετε. Και τώρα ουσιαστικά πρέπει να αφήσω την κρέμα καρύδας να πάρει όλα τα αρώματα μέσα από το τηγάνι. Και τα αρώματα που έχω μέσα είναι φανταστικά. Θα προσθέσω λίγο αλατό πιπέρο, αλάτι. Και όπως βλέπετε, όλη η σάλτσα γίνεται χωρίς τις γαρίδες. Οι γαρίδες, άμα τις είχα μέσα τόση ώρα, πραγματικά δεν θα τρογόντουσαν γιατί θα γινόντουσαν πάρα πολύ έτσι σφιχτές, θα είχε σφίξει η σάρκα τους και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Θέλουμε να μείνουν τρυφερές, ωραίες και να έχουν γεύση θάλασσας. Οπότε κοιτάξτε εδώ, καθώς σιγοβράζουμε λίγο την κρέμα καρύδας, άρχισε να πίζει. Η κρέμα καρύδας είναι σαν την κρέμα γάλακτος. Όσο τη βράζουμε, τόσο συμπυκνώνεται και τόσο πίζει παραπάνω. Και τελευταία 30 δευτερόλεπτα θα προσθέσουμε μέσα τις γαρίδες. Τώρα, όσο ώρα γίνεται η σάλτσα μας, πρέπει να βρω κάπου να σερβίρω ένα ωραίο πιάτο, εδώ. Και έχω ετοιμάσει λίγο ριζάκι. Νομίζω το ρύζι είναι το ιδανικό που μπορείτε να κάνετε για να σερβίρετε αυτό το φαγητό, γιατί έχει αρκετή σάλτσα και όλη αυτή η σάλτσα θα πέσει πάνω στο ρύζι. Οπότε θα κάνω μία ωραία μερίδα εδώ. Παναγία μου. Τέλεια. Και σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι η σάλτσα μου έχει δέσει. Μόλις δούμε ότι έχει δέσει και έχει την πυκνότητα που θέλουμε, προσθέτουμε μέσα τις γαρίδες μας εδώ και ρίχνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Θέλουμε ίσα-ίσα να ζεσταθούν μαζί με τη σάλτσα και θέλουμε και οι γαρίδες να τραβήξουν όλη τη γεύση από τη σάλτσα μας. Γιατί η σάλτσα είναι μοναδική. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχη που είναι. Είναι Asian, έχει πραγματικά χαρακτήρα. Δεν είναι κάτι που έχουμε ξαναδοκιμάσει. Είναι κάτι ιδιαίτερο με υλικά που σίγουρα όλοι έχουμε στο σπίτι μας. Και τώρα, να δοκιμάσουμε αν χρειάζεται αλάτι και πιπέρι. Αλάτι τρελαίνω, όταν κάνω τέτοιες συνταγές πραγματικά με το τίποτα. Σε 5 λεπτά μόλις ήταν έτοιμη. Και από γεύση, μοναδική. Ειλικρινά είναι μοναδική. Τώρα, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Σβήνω το μάτι μου και θα πάρω λίγες από τις υπέροχες γαρίδες μου. Θα βάλω πάνω από το ρύζι. Περίπου 4 γαρίδες είναι αρκετές για μία μερίδα. Εγώ θα βάλω μία παραπάνω. Άντε να βάλω 2 για να κάνει ωραίο πλάνο ο σκηνοθέτης μας. Και φυσικά τι πρέπει να ρίξω? Αυτή την υπέροχη σάλτσα. Παναγία μου. Η σάλτσα είναι το μυστικό εδώ πέρα. Έχουμε ρίξει όλα αυτά τα καλούδια. Πραγματικά την έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο. Τελευταίες πινελιές πάνω από τη σάλτσα μου. Λίγο κοριανδρός. Μας αρέσει ο κοριανδρός. Τρελαινόμαστε για τον κοριανδρό σε αυτές τις συνταγές. Κρέμα καρύδας και κοριανδρός. Η καλύτερη φίλη. Και έχω και ένα lime. Να τρίψω λίγο φρέσκο ξύσμα από πάνω. Εδώ. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θέλετε να δοκιμάσω ή θες να κάνεις πλάναλάκι? Να δοκιμάσω. Θα πάρω μια υπέροχη γαρίδα. Ή θέλεις να δοκιμάσω τώρα που καίει, είσαι ωραίος. Χριστός η Παναγία. Μπορώ να πάρω άλλη μία? Ευχαριστώ. Φτιάξτε τη συνταγή και θα με θυμηθείτε. Ξύσμα lime από πάνω γιατί όλα τα θαλασσινά θέλουν λίγο lime, λίγο λεμόνι, λίγο οξύτητα. Τους χρειάζεται. Και άμα θέλετε να στύψετε και λίγο χυμό από lime από πάνω, μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε, να μας στέλνετε μηνύματα αγάπης και όχι μόνο φωτογραφίες από τη συνταγή. Subscribe είπα. Τέλεια. Μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε αυτό το φαγητό με μια παγωμένη Coca-Cola. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.